ενδεχθέμενος και την ζωήν ημών ισχύρα σου διακρατών, επάξον ημών δεωμένου σου εν τη ευσίμω ημέρα τα αύτη επί τη εισόδο ημών στον αίων εν εαυτών της Χριστότητός σου και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους, τους προσφερομένους εις δόξαν σύ και στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, υγεία, δημιουργικότητα. Σας ευχαριστώ και να μας θυμίσετε με την παρουσία σας. Εύχομαι και πιστεύω ότι το 2015 θα είναι μια σημαντική χρονιά για την Πάρο και την παροικιά μας. Η Δημοτική Κοινότητα Παροικιάς μαζί με τους συλλόγους, τους φορείς, τους εργαζόμενους του Δήμου, θα δουλέψουμε όλοι μαζί για να κάνουμε πράξη τους στόχους που έχουμε θέσει για το 2015. Να έχετε όλοι μια καλή χρονιά, με υγεία, αισιοδοξία και θετικές σκέψεις. Όλοι μαζί με θετικές σκέψεις και αισιοδοξία μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Να είστε καλά. Μπορούμε στο νησί συνέχεια. Έχουμε ανταλλάξει πάμπολες ευχές. Ελπίζω από τις πολλές φορές που τις λέμε για καλή χρονιά, να είναι μια πραγματικά καλή χρονιά για όλους μας. Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Υπουργέ, κυρία Μονογιού, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επαρχέ, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε εκπρόσωπε των εργαζομένων, κύριε Πρόεδρε των τοπικών κοινοτήτων και δημοτικών, αγαπητοί φίλοι, εμείς είμαστε μια νέα δημοτική αρχή. Συνήθως στις πίτες ήθιστε να απολογείται η δημοτική αρχή για τα πεπραγμένα της. Εμείς θα πούμε ότι είμαστε μια νέα δημοτική αρχή, ξεκινάμε με βάση αυτά τα οποία βρήκαμε. Δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε και να πούμε κακό για κανέναν. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή, όλοι οι συνεργάτες μου, η πόρτα τους είναι ανοιχτή, να ακούμε τα πάντα για να κάνουμε το καλύτερο. Εύχομαι μια χρονιά γεμάτη υγεία και δύναμη σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πρόεδροι Δημοτικών Επιχειρήσεων, Πρόεδροι των κοινοτήτων της Πάρου, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία στις πηγές σας, καλή δύναμη για τα δύσκολα καθήκοντα που έχετε αναλάβει. Στον πρόεδρο που είναι δίπλα μου της τοπικής κοινότητας Παροικίας, επιπλέον καλό κουράγιο και στη συνεργασία με το συμβούλιο του να προσπαθήσουν, γιατί όπως είπε και ο Πάτερ Εμμανουήλ, η Παροικία πράγματι ως πρωτεύουσα του νησιού, ως λιμάνι κτλ., ως χώρος υποδοχής, δέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες τουριστών και φέτος είναι μια πράγματι πολύ καλή τουριστική χρονιά. Ευελπιστούμε ότι η τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, να είναι καλή, να κυλήσουν τα πράγματα καλά προς όφελος του νησιού μας. Και πάλι καλή χρονιά. Τίποτα. Έχετε έναν επάξιο δήμαρχο που ξέρω ότι παλεύει πάρα πολύ σκληρά για εσάς. Και εγώ ξεδιπλώσουμε ότι θα είμαι κοντά σας, είτε κλεφτώ είτε όχι. Γιατί ο αγώνας συνεχίζεται. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Ευχαριστώ, σεβαστέ Πατέρα Εμμανουήλ, κύριε Έπαρχε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Πρόεδρε, συμπατριώτες μου, αγαπητοί μου φίλοι Παριανοί. Για μένα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά να είμαι σήμερα ενώπιόν σας, να έχω τη χαρά να βρίσκομαι εδώ στην κοπή της Παραδοσιακής Βασιλότητας για την Παροικιά, να μου δοθεί δυνατότητα να ανταλλάξω ευχές μαζί σας, αλλά θέλω να είμαι και ειλικρινής. Θα ευχόμουν να μην συνέβαλε και ο άλλος λόγος που βρίσκομαι στην Πάρο, δηλαδή να συνδυάζεται με εθνικές εκλογές. Με απόλυτο σεβασμό στο τραπέζι στο οποίο βρίσκομαι, του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο είναι ένα τραπέζι που ενώνει, που συνθέτει και με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο οι ευχές που εξέθεσε ο Πρόεδρος ο Ιορδάνης της Παροικιάς περί ενότητας ομοψυχίας και αλληλεγγύης, βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία για την προκοπή ενός τόπου. Θα αντιπαρέλθω την οποιαδήποτε έστω και παραμικρή σκέψη για πολιτική αναφορά. Είμαι όμως προχρεωμένος να καταθέσω 2-3 γενικές σκέψεις που πιστεύω ότι μας ενώνουν όλους.
Είμαι ένας άνθρωπος που χειρίστηκα τα πιο δύσκολα πράγματα για τη χώρα για 2,5 ολόκληρα χρόνια. Είχα επαφή με ολόκληρη την Ευρώπη, με τους πιο υψηλούς ηγέτες των χωρών και τους ομόλογους μου υπουργούς. Να κρατήσετε το Δημοτικό Συμβούλιο ενωμένο, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά και δεν μας χωρίζουν τίποτε άλλο παρά ο στόχος του να λύσουμε τα προβλήματα. Είναι λογικό να υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτή είναι η δημοκρατία. Στο τέλος όμως της διαδικασίας, αυτό που ενώνει είναι η κοινή προσπάθεια και ο στόχος να λύσουμε τα κοινά προβλήματα. Εγώ είμαι σίγουρος και για την πορεία αυτής της Δημοτικής Αρχής και της Περιφερειακής Αρχής, γιατί ξέρω και τους άνδρες και τις ικανότητές τους. Όπως βλέπω και με χαρά νέα παιδιά, όπως ο νέος πρόεδρος της Παρικιάς, νέους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι ήρθαν εδώ να ενώσουν τη φωνή τους, τη δύναμή τους για το καλό της Πάρου. Έρχομαι σε όλους και σε όλες χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να είναι καλοτάξιδο το 2015 με υγεία με προκοπή, να έχουμε κυβέρνηση στις 25 του μηνός και εύχομαι τουλάχιστον όσες ευχές, αυτές που δίνουμε να πιάσω, τουλάχιστον σε τουριστικό επίπεδο να πούμε ότι είναι και κάτι που δεν βάζουμε ψηλότερα τον πύχη. Να έχουμε τον ίδιο τουρισμό στις Κυκλάδες που είχαμε και πέρυσι. Χρόνια πολλά και σας ευχαριστώ πολύ.